το αγαθό της ασφάλειας και της σταθερότητας που απολαμβάνουμε εδώ στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα στο κέντρο μιας ευρύτερα αποσταθεροποιημένης περιοχής, με κρίσεις παντού τριγύρω, αποτελεί πεδίο σταθερότητας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Το ελάχιστο που οφείλουμε αυτή τη στιγμή να φράσουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στα θύματα των τρομοκρατικών ενεργειών, στις οικογένειες και στους οικείους τους, αλλά και την αμέριστη στήριξή μας στο γερμανικό, το ρωσικό και τον τουρκικό λαό, αλλά και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου που υποφέρουν από τον πόλεμο και την τρομοκρατία. Νομίζω όμως ότι οι δηλώσεις στήριξης δεν αρκούν. Απαιτείται ταυτόχρονα αναστοχασμός και πολιτική δράση. Γιατί και από τις δικές μας αποφάσεις εξαρτάται αν ο ταραγμένος κόσμος μας θα βαδίσει προς τα μπρος ή αν θα οπισθοχωρήσει σε ένα καθεστώς γενικευμένης βίας και μυσαλλοδοξίας. Εγώ αυτό που θέλω να πω ξεκινώντας σε αυτήν εδώ την όμορφη συγκέντρωση στο Ηράκλειο, να επαναλάβω για άλλη μια φορά. Το μέλλον αυτού του κόσμου μπορούν να το διασφαλίσουν μόνο η δημοκρατία, η ανεκτικότητα και η προσήλωση στην ειρήνη και την κοινωνική συνοχή. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να εδραιώσουμε την ασφάλεια και την ειρήνη στις σύγχρονες κοινωνίες. Και σε αυτόν τον δρόμο, αξιοποιώντας τη δυναμική αλλά και τις αξίες του λαού μας, προχωράμε και δουλεύουμε ως κυβέρνηση τα 1,5, τα 2 σχεδόν αυτά χρόνια, έχοντας κτίσει γέφυρες φιλίας και συνεργασίας, αλλά έχοντας αναδείξει την Ελλάδα ως πρωτοπόρο δύναμη μέσα από αυτή την ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, κλείνοντας αυτή την παρένθεση, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες θερμά, γιατί σήμερα μου δώσατε την δυνατότητα μέσα από αυτή την περιοδία να έρθω ξανά κοντά με τους ανθρώπους που δίνουν την καθημερινή μάχη της ζωής. Όχι μόνο τη μάχη για τη δική τους επιβίωση και ευημερία, αλλά και για τη ζωή ολόκληρου του τόπου τους. Ξέρουμε πολύ καλά και όλοι οι πολίτες ξέρουν ότι η κατάσταση που περνάει η χώρα μας είναι δύσκολη. Οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου εγκλωβίστηκαν σε μια καταστροφική πολιτική ύφεσης, κυρίως και με αποκορύφωμα την καταστροφική πενταετία 2010-2014, όπου καταστράφηκε σχεδόν το 1/4 του εθνικού μας πλούτου. Το 25% του ΑΕΠ της χώρας συρρυκνώθηκε. Το κοινωνικό κράτος σχεδόν ισοπεδώθηκε. Η ανεργία έφτασε σε εφιαλτικά επίπεδα και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή, ακριβώς αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε τον Γενάρη του 2015. Και αυτό πρέπει σήμερα να το θυμόμαστε πολύ περισσότερο. Σήμερα που υλοποιούμε μια πολιτική εξόδου, διεξόδου και εξόδου από την κρίση. Την ώρα μάλιστα που η καταστροφή της κοινωνίας και της οικονομίας, αυτοί που υλοποίησαν μέτρα διάλυσης και κοινωνικής λαιλασίας την καταστροφική πενταετία 10-14 και που υπέγραφαν λευκά χαρτιά, έρχονται τώρα και μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε γιατί εσείς δεν καταφέρατε να συμμαζέψετε όσα εμείς διαλύσαμε με μεγάλη επιδεξιότητα 40 και πλέον χρόνια. Γιατί δεν τα καταφέρατε? Και μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε γιατί εσείς δεν καταφέρατε να βγείτε από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας τον οποίον εμείς οδηγήσαμε τη χώρα. Γιατί δεν καταφέρατε
να βγάλετε τα διέξοδα της χρεοκοπίας στη χώρα που εμείς τη χρεοκοπήσαμε. Αυτό μας λένε. Και θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξής. Όλοι γνωρίζετε ότι δώσαμε μια μάχη με νύχια και με δόντια το πρώτο εξάμηνο, αψηφώντας κινδύνους, ασύμμετρες, απειλές, εκβιασμούς, με μοναδικό στόχο να υπερασπιστούμε το δίκαιο του ελληνικού λαού. Ανοίξαμε ρογμές, ανοίξαμε δρόμους, τους βλέπουμε σήμερα αυτούς παντού στην Ευρώπη. Εξασφαλίσαμε μια συμφωνία με περιορισμούς. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εξασφαλίσαμε όμως μια συμφωνία που παρά τους περιορισμούς οδηγεί σε ορατή λύση. Μια συμφωνία δύσκολη αλλά υλοποιήσιμη, την οποία εφαρμόζουμε. Και τέλος αυτής της συμφωνίας, ορίζοντας αυτής της συμφωνίας, είναι το αργότερο τα μέσα του 18. Από εκεί και πέρα, και θέλω σε κάθε περίπτωση να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος σε αυτό, δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις και άλλα μέτρα. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να περάσει τόσο μέσα όσο και έξω από τη χώρα. Η κυριαρχία της χώρας θα αποκατασταθεί ακολουθώντας αυτόν τον δύσκολο οδικό χάρτη που έχουμε προσυμφωνήσει, την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, την υλοποίηση των μέτρων για το χρέος, βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων, που είναι υποχρέωση των εταίρων μας, και μάλιστα υποχρέωση που με βάση τη συμφωνία ήταν μετά το τέλος της πρώτης αξιολόγησης, ας μην το ξεχνάμε αυτό, ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έξοδος στις αγορές μέσα στο 2017. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης. Και από εκεί και πέρα η κυριαρχία της χώρας μας αποκαθίσταται, η επιτροπία και τα μνημόνια τελειώνουν. Φίλες και φίλοι, σε όλη αυτή την περίοδο που είμαστε κυβέρνηση, κινηθήκαμε με μια σταθερή δέσμευση. Ποια ήταν αυτή? Η υπεράσπιση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, η αλληλεγγύη σε αυτούς που δεν έχουν άλλη επιθυμία παρά να ζουν με αξιοπρέπεια από την εργασία τους. Ήταν δύσκολη περίοδος, αλλά φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε. Η οικονομία δούλεψε και απέδωσε μάλιστα πολύ παραπάνω από τις προβλέψεις. Παρά το γεγονός ότι οι καταστροφολόγοι έγραφαν όλο το καλοκαίρι ότι δεν πάμε καλά στα έσοδα, το λένε 1,5-2 χρόνια αυτό βέβαια, ότι καταστρέφεται η οικονομία, ότι δεν πρόκειται να πιάσουμε τους στόχους, ότι και το 16 θα είναι μια χρονιά βαθιάς ύφεσης, έτσι λέγανε. Το 2016 κλείνει και είναι σχεδόν βέβαιο ότι κλείνει με θετικό πρόσημο ανάπτυξης, παρά τις καταστροφολογικές προβλέψεις. Η ανεργία, που την παραλάβαμε στο 27%, σήμερα βρίσκεται στο 24,2. Η μείωσή της, συγγνώμη, σήμερα βρίσκεται στο 23,2. Η μείωσή της είναι σχεδόν 4 μονάδες. Μία μείωση η οποία βεβαίως δεν είναι αμελητέα, χωρίς όμως να πανηγυρίζουμε. Διότι ακόμα και σήμερα το ποσοστό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλό για μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν είναι ούτε καταστροφή, ούτε αμελητέο το γεγονός ότι καταφέραμε μέσα σε 1,5 χρόνο να μειωθεί η ανεργία κάτι περισσότερο από 4 μονάδες. Μόνο το 2016 είχαμε περίπου 220.000 νέες θέσεις εργασίας. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα παραμένει. Ωστόσο, για πρώτη φορά
και έχοντας και τις προβλέψεις του 17 για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και πτωτική πορεία της ανεργίας, μπορούμε να μιλήσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι είναι εφικτό να υλοποιήσουμε, να προσεγγίσουμε ένα μεγάλο εθνικό στόχο που έχουμε βάλει. Το 2021 που γιορτάζουμε τα 200 χρόνια την επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, η αναγεννημένη ελληνική δημοκρατία, η πατρίδα μας, να είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Και κανονική ευρωπαϊκή χώρα πάνω απ' όλα σημαίνει ποσοστά ανεργίας που βρίσκονται στο μέσο όρο, στο αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης. Συνεχίζουμε λοιπόν τον ίδιο δρόμο, χαράσσοντας μια σταθερή πορεία για την έξοδο από την κρίση, την σταθερότητα και την ανάπτυξη. Και παράλληλα συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση του προγράμματος, κρατώντας σταθερές θέσεις που διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της υπερκάλυψης των στόχων που σας περιέγραψα πιο πριν, αντί να ενεργοποιηθεί ο κόφτης όπως κάποιοι παρακαλούσαν και προέβλεπαν, με πλεονάσματα, με την υπεραπόδοση των στόχων που μας οδηγούν σε πλεόνασμα κοντά στο 1,1 αντί 0,5% του ΑΕΠ που είναι ο στόχος, ενεργοποιείται ο δότης και όχι ο κόφτης. Και είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε μια δέσμευση ουσιαστική για τους χαμηλούς συνταξιούχους, αυτούς που έχουν κουβαλήσει στις πλάτες τους το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου για την έξοδο από την κρίση, της απόδοσης σε αυτούς της 13ης σύνταξης. Και εδώ λοιπόν έχω να σας πω ένα καλό νέο και ένα κακό νέο. Το καλό νέο είναι ότι η 13η σύνταξη σε όσους έχουν μέχρι 850 ευρώ θα δοθεί κανονικά στις 22 του Δεκέμβρη μεθαύριο την Πέμπτη και 1.600.000 συνταξιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα μιας ουσιαστικής στήριξης σε δύσκολες στιγμές. Το κακό νέο, φίλες και φίλοι, είναι ότι ο σύντεκνός σας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, διαφωνεί. Δεν θέλει να τη δώσουμε τη σύνταξη. Ανησυχεί μήπως και αγανακτήσουν οι δανειστές μας. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, να τη δώσουμε ή να του κάνουμε το χατήρι. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο? Το παράδοξο δεν είναι ότι ανησυχεί, σχεδόν πάντοτε ανησυχεί όταν βλέπει να υπάρχει μια προοπτική ανάκαμψης, εξόδου από την κρίση, ενίσχυσης της κοινωνίας που υποφέρει. Το παράδοξο είναι ότι η ανησυχία του αυτή εκφράστηκε εκ των υστέρων και μόνο όταν δημοσιοποιήθηκε η αντίδραση από μια μεριά των δανειστών μας. Μέχρι πρότινος μας έκανε κριτική ότι αυτό είναι ένα τίποτα, ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο και ότι φυσικά θα το υπερψηφίσει. Και μόλις οι πιο ακραίοι εκ των δανειστών μας έδειξαν να φτερνίζονται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρυολόγησε και η Νέα Δημοκρατία. Δεν σας λέω όμως κάτι καινούριο. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι καταλαβαίνουμε. Ακόμα και αυτοί που μας ασκούν την πιο σκληρή κριτική και είναι καλοδεχούμενοι, λέω εγώ. Και πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με σεμνότητα και ταπεινότητα. Κάθε πολίτη που μας ασκεί κριτική. Αυτή είναι η μοίρα των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων. Να ακούνε τα παράπονα των πολιτών και για αυτά που φταίνε και για αυτά που δεν φταίνε. Όμως δεν νομίζω ότι υπάρχει έστω και ένας πολίτης σε αυτόν τον τόπο
που να μην καταλαβαίνει πού θα ήταν η χώρα μας αν δεν είχε υπάρξει πολιτική αλλαγή του 2015 με πλεονάσματα της τάξης του 4,5% σήμερα και όχι 0,5% και με μια πολιτική ηγεσία η οποία δεν έχει το θάρρος της γνώμης και το ανάστημα να υπερασπιστεί τα δίκαια του ελληνικού λαού και να σηκώσει το ανάστημα μέσα και έξω από τη χώρα. Θέλω λοιπόν, φίλες και φίλοι, να σας πω ότι εμείς θα προχωρήσουμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Θα προχωρήσουμε όμως υπερασπιζόμενοι τους πιο αδύναμους ελληνικής κοινωνίας. Και όσο υπεραποδίδει η οικονομία και πάμε καλά, τόσο θα μπορούμε να προχωράμε και σε άλλα μέτρα αναδιανομής. Και βεβαίως ήταν υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε και στην αναστολή της άρσης του ειδικού καθεστώτος φόρου προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, αυτά ιδίως που έχουν υποστεί τα μεγάλα βάρη της προσφυγικής κρίσης για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Επιτρέψτε μου όμως να πω δύο λόγια και για τη στάση αυτής της σκληρής πτέρυγας, όχι μεγάλης, αλλά σημαντικής, σε ό,τι αφορά το ειδικό βάρος των χωρών που εκπροσωπούν από την πλευρά των δανειστών. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι δεν μας κάνει κανείς χάρη, ούτε ζητάμε από κανέναν χάρη. Αυτά τα χρήματα που βγήκανε από τους κόπους τον μόχθο του ελληνικού λαού, αλλά και από τις άοκνες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης που κατάφερε όχι με μαγικά να έχουμε μια υπεραπόδοση εναντί των στόχων, αλλά ακριβώς διότι εκεί που μας λιδωρούσαν και δεν πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, καταφέραμε να έχουμε απόδοση από την πάταξη της φοροδιαφυγής, από τις λίστες των ανθρώπων μεγαλοσχημόνων και μη που φοροδιαφεύγαν και συνεχίζαν και συνεχίζουν ενδεχομένως, αλλά έχουμε μια κυβέρνηση με αποφασιστικότητα να εξετάσει αυτές τις λίστες και να αρχίσουν να αποδίδουν, από την πάταξη του λαθρεμπορίου, από τέτοιες δράσεις υπήρξε αυτή η υπεραπόδοση. Αυτά λοιπόν τα χρήματα δεν μας τα χάρισε κανένας. Αυτά είναι χρήματα του ελληνικού λαού, είναι η κόπη του, είναι πάνω από τους στόχους του προγράμματος. Εμείς υλοποιούμε κατά γράμμα τη συμφωνία. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να προσπαθεί να μας υποδείξει πώς θα διαχειριστούμε τα ποσά που πλεονάζουν και αποτελούν κόπους του ελληνικού λαού. Είναι κόποι του ελληνικού λαού, γι' αυτό και τα επιστρέφουμε στους πιο αδύνατους του ελληνικού λαού. Θέλω βεβαίως να επισημάνω ότι έχω πλήρη κατανόηση των δυσκολιών, πολιτικών δυσκολιών, σε μια σειρά από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τούτη την περίοδο. Όμως θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν πλέον η ευρωπαϊκή ακροδεξιά και η άνοδός της και ο λαϊκισμός να υπαγορεύουν την πολιτική που θα ακολουθήσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να είναι σε πρόγραμμα, αλλά ταυτόχρονα είναι μια κυρίαρχη και ανεξάρτητη χώρα. Και εφόσον τηρεί τις δεσμεύσεις της και τους κανόνες, δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν. Αντιθέτως, αυτό που απαιτούμε είναι όπως εμείς εφαρμόζουμε τη συμφωνία, έτσι να εφαρμοστεί και από τους εταίρους μας. Είδαμε όμως και κάτι άλλο σε αυτήν την Ευρώπη, για να μην προσεγγίζουμε μονάχα τα αρνητικά και να μην τα διωγγώνουμε κιόλας. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μονάχα η άνοδος της ακροδεξιάς και ο φόβος της ανόδου των λαϊκιστικών ακροδεξιών δυνάμεων. Η Ευρώπη δεν είναι μονάχα οι συντηρητικές κυβερνήσεις που στο φόβο της ακροδεξιάς της δίνουν έδαφος για να ανέλθει ακόμα περισσότερο. Η Ευρώπη είναι και οι δυνάμεις που στήριξαν ανοιχτά τις προσπάθειες της κυβέρνησής μας όλο αυτό το διάστημα, προοδευτικές δυνάμεις και μη προοδευτικές, όχι κατά ανάγκη προοδευτικές, χώρες που συνειδητοποιούν ότι καθόμαστε όλοι στο ίδιο κλαρί
Είμαστε στην ίδια βάρκα και αν κάποιος αρχίζει να ανοίγει τρύπες στη βάρκα θα βουλιάξουμε όλοι. Αναφέρομαι σε όλες αυτές τις χώρες που αρχές του Σεπτέμβρη ήρθαν στην πατρίδα μας οι ηγέτες τους για να γίνει σύνοδος των χωρών του Νότου και να χαράξουμε μια κοινή γραμμή πλεύσης με στόχο μια καλύτερη Ευρώπη, πιο κοινωνική Ευρώπη και να βάλουμε ένα πραγματικό ανάχωμα στην άνοδο της ακροδεξιάς. Αναφέρομαι στις δυνάμεις που ανοιχτά αυτές τις μέρες έχουν βγει και υπουργοί οικονομικών και αρχηγοί κρατών αλλά και θεσμικοί παράγοντες που έχουν ανοιχτά βγει και έχουν τοποθετηθεί και έχουν στηρίξει την πρωτοβουλία μας. Υπερασπίστηκαν το δικαίωμά μας να πάρουμε μέτρα κοινωνικής συνοχής σε έναν λαό που πλήττεται τα τελευταία χρόνια. Και καταλαβαίνουμε πια ότι η Ευρώπη δεν είναι η μονολιθική δύναμη που είχαμε απέναντί μας το 2015 μέχρι το δύσκολο εκείνο καλοκαίρι του 2015. Οι φωνές για αλλαγή δυναμώνουν στην Ευρώπη και δυναμώνουν και χάρη στη δική μας τάση και χάρη στις δικές μας πρωτοβουλίες. Και έτσι νομίζω ότι δυναμώνει και η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας. Επισημένοντας ταυτόχρονα ότι είναι η στιγμή τώρα να ανοίξουμε όλοι μαζί το δρόμο για μια μεγάλη και αναγκαία αλλαγή στην Ευρώπη. Για την ιστορική στροφή σε μια Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Διότι η απάντηση στην άνοδο της ακροδεξιάς που είναι ο πραγματικός και ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος για τη διάλυση της Ευρώπης δεν είναι η σκληρή δεξιά. Αλλά είναι η συμπόρευση, είναι η συνύπαρξη, είναι η συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώπης, των δυνάμεων εκείνων που μπορούν να γυρίσουν μαζί με τους λαούς τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Φίλες και φίλοι, θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη διαπραγμάτευση με σταθερότητα, προσοχή και αποφασιστικότητα. Ενεργοποιώντας όλες τις συμμαχίες και αξιοποιώντας κάθε πρωτοβουλία. Θέλω όμως να εκφράσω την πεποίθησή μου. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει θετικά, θα κλείσει έγκαιρα και το κυριότερο θα κλείσει χωρίς νέα μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος, χωρίς τις υπερβολικές απαιτήσεις που κάποιοι θέτουν στο τραπέζι να γίνονται πράξη, θα κλείσει επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου, είναι μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, άρα είναι μια χώρα που δικαιούται την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Θέλω επίσης να σας πω ότι δεν τη φοβόμαστε αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία όπως δεν τη φοβηθήκαμε ποτέ μέχρι σήμερα. Και αν θέλω να βγει ένα μήνυμα από τη σημερινή μου ομιλία προς τους εταίρους, αυτό το μήνυμα είναι ελάτε να συνεννοηθούμε. Σας περιμένουμε να συνεννοηθούμε. Αλλά ταυτόχρονα μη ζητάτε και πράγματα που ξέρετε ότι δεν γίνονται. Από μια οικονομία που μάλιστα κουβαλάει τις ζημιές που έχουν γίνει από δικά σας λάθη και φυσικά από την πρόθυμη αποδοχή των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όμως επαναλαμβάνω, είμαστε κοντά στη λύση, είμαστε κοντά στην υλοποίηση αυτού του οδικού χάρτη που ανέφερα αρχικά, δηλαδή της ένταξης και της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, της σταθεροποίησης και ανάκαμψης με πολύ σημαντικούς και γρήγορους ρυθμούς της ελληνικής οικονομίας, που βεβαίως θα ανοίξει τον δρόμο για την οριστική έξοδο από την κρίση. Και πιστεύω, μάλλον το λέω αυτό, ότι είμαστε κοντά. Πέραν του γεγονότος ότι έχω προφανώς
και γνωρίζω και συνομιλώ ταυτόχρονα με πολλούς στην Ευρώπη, αλλά και για έναν ακόμα λόγο, αν θέλετε. Διότι γνωρίζω πως η σταθερότητα τούτη την κρίσιμη στιγμή, μια στιγμή όπου πράγματι η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, μια στιγμή όπου οι εξελίξεις σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή είναι ανησυχητικές. Η σταθερότητα είναι το κοινό συμφέρον και η συνισταμένη όλων των δυνάμεων στην Ευρώπη. Και αυτό πρέπει, νομίζω, να το κατανοήσουν όλοι και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο. Ας μην αναζωπυρώνουν λοιπόν κάποιοι με τεχνητό τρόπο την ελληνική κρίση, ειδικά σήμερα. Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός που άνοιξε δρόμους ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ιδιαίτερα την περίοδο της έντασης της προσφυγικής κρίσης, κόντρα στις φωνές του ακροδεξιού λαϊκισμού και του απομονωτισμού στην Ευρώπη και των τυχών που διαλύουν τα ελληνικά, τα ευρωπαϊκά σύνορα, ο ελληνικός λαός δικαιούται να έχει μια θετική διέξοδο και θα την έχει, πιστεύω, το συντομότερο δυνατό. Θα ήθελα όμως, φίλες και φίλοι, να σταθώ και σε μια άλλη πλευρά της κατάστασης που αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας καλείται να διαχειριστεί. Διότι η κατάσταση που παραλάβαμε δεν ήταν προβληματική μόνο λόγω των καταστροφικών συνεπειών της λιτότητας. Θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι ομά, ήταν και πλήρως διαβρωμένη από αυτό που για χρόνια ονομάζαμε διαπλοκή και διαφθορά και που πλέον σήμερα έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Από τη δημόσια διοίκηση ως τις δημόσιες συμβάσεις. Από τα τραπεζικά θαλασσοδάνεια έως την διαχείριση κάθε είδους κονδυλίων και επιδοτήσεων. Ένα γιγάντιο πελατειακό κράτος εδρεωμένο σε κάθε γωνιά της διοικητικής μηχανής δούλευε για χρόνια με βάση το ρουσφέτη για την εξυπηρέτηση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Και σήμερα όλοι καταλαβαίνουμε ποιος ήταν τάχα αυτός ο λόγος που με τόσο μένος και τόσο μίσος χτυπήθηκε αυτή η κυβέρνηση με πρωτοφανή τρόπο για την περίοδο από τη μεταπολίτευση και μετά από μια σειρά μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γιατί σε κάποιους που βρισκόντουσαν σε τεντωμένο σκηνή, διότι είχαν συνηθίσει να δανείζονται με αέρα όπως οι ίδιοι ομολόγησαν, αρνήθηκε αυτή η κυβέρνηση να τους κάνει τη χάρη και να συνεχίζει να τους χαρίζει δάνεια. Και σήμερα βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις τους ήταν μια φούσκα. Και δυστυχώς αυτή η φούσκα σκάει και οδηγεί εκατοντάδες εργαζόμενους σε μια τεράστια περιπέτεια. Και βρισκόμαστε δίπλα σε αυτούς τους εργαζόμενους. Αλλά σήμερα ο καθένας και η καθεμιά σε όλη τη χώρα αντιλαμβάνεται προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός. Όπως ο καθένας και η καθεμιά αντιλήφθηκε τι πραγματικά διακυβεύθηκε την κρίσιμη εκείνη περίοδο, όπου ένας άρτιος διαγωνισμός για πρώτη φορά απόδοση αποκατάσταση της ανομίας στον χώρο τον ραδιοτηλεοπτικό προσβλήθηκε από μια αμφίσιμη απόφαση, την οποία βεβαίως σεβόμαστε, διότι δεν έχουμε και άλλη επιλογή, αλλά ο καθένας και η καθεμιά έβγαλε τα συμπεράσματά του. Σε αυτούς λοιπόν που ονειρεύονται και δίνουν μάχη άνθρωποι και πρέπει να τους δώσουμε τα εύσημα για τη μάχη που δίνουν όλο αυτό το διάστημα, σε αυτούς λοιπόν που ονειρεύονται την παλινόρθωση του παρακράτους της διαφθοράς και της διαπλοκής, που είναι η τρίτη φορά που ονειρεύονται παρενθέσεις, θα ήθελα να το πω ανοιχτά. Το καθεστώς αυτό, εξαιτίας του οποίου βρεθήκαμε στην δεινή οικονομική θέση της χρεοκοπίας, είναι οριστικά παρελθόν για τη χώρα
Και μέρα με τη μέρα θα γίνεται ακόμα πιο παρελθόν, όσο εμείς θα είμαστε εδώ να δίνουμε τη μάχη μαζί με τον ελληνικό λαό για να ξαναστήσουμε αυτή τη χώρα. Είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι να εδραιώσουμε ένα καθεστώς πλήρους διαφάνεια σε κάθε πτυχή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής αυτού του τόπου. Και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Βεβαίως, είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είναι ευθύγραμμη πορεία, υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, υπάρχουν και ζιγ-ζακ που λένε, αλλά πίσω δεν θα κάνουμε. Μόνο μπροστά θα πάμε και θα μπει τάξη σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα συνεχιστεί αυτό το καθεστώς της αδιαφάνειας και της διαφθοράς. Επιδίωξη όμως της κυβέρνησής μας, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να είναι άλλη. Πέρα από την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου. Διότι εντάξει, διαπραγμάτευση, μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να κρατήσουμε, να βγάλουμε τη χώρα από αυτή την τεράστια δυσκολία κρατώντας όρθια την κοινωνία. Όμως η προοπτική μας, ο οραματικός μας στόχος, αν θέλετε, δεν είναι απλά να ξεφύγουμε από τις συμπληγάδες. Ο οραματικός μας στόχος είναι να βάλουμε τις βάσεις για να πάει μπροστά η χώρα. Και η χώρα δεν μπορεί να πάει μπροστά όσο συζητάμε διαρκώς για τα δημοσιονομικά, για το τι μας επιβάλλει το Eurogroup και πόσο θα είναι το πλεόνασμα, και δεν συζητάμε για το πιο ουσιαστικό και δεν σχεδιάζουμε και δεν δρούμε για το πιο ουσιαστικό, που είναι η παραγωγή πλούτου και φυσικά η δίκαιη μοιρασιά του. Παραγωγική ανασυγκρότηση λοιπόν, κατά την άποψή μας, είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του τόπου και ουσιαστικό καθοριστικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση μπορεί να παίξει ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής. Και επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια, όχι μόνο επειδή σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τον κάμπο της Μεσαράς και να συνομιλήσω με αγρότες, αλλά γιατί πιστεύω ότι οι δυνατότητες της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα είναι πραγματικά τεράστιες. Και η Κρήτη δεν είναι απλά στο μέσο όρο. Η Κρήτη θα μπορούσε να είναι η ατμομηχανή, πρωταθλήτρια στον τομέα το πρωτογενή. Η δική μας φιλοδοξία είναι οι δυνατότητες του τόπου να μετασχηματίζονται σε ευημερία και προκοπή για τους ανθρώπους και την τοπική κοινωνία. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με συστηματικό σχεδιασμό και με στήριξη της αγροτικής παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρώτο μας μέλημα από τη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν να μπει μια τάξη στο ζήτημα της καταβολής των ενισχύσεων. Και όσοι ασχολούνται είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση είτε με την πρωτογενή παραγωγή, όσοι έχουν μια έστω στοιχειώδη εικόνα, θα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς την κατάσταση που επικρατούσε. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω μόνο, ότι τα πρόστιμα και οι καταλογισμοί με τους οποίους βρεθήκαμε αντιμέτωποι μόλις αναλάβαμε ξεπερνούσανε το ποσό των ετήσιων ενισχύσεων. Ήτανε πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δουλέψαμε πολύ σκληρά και σε αντίξωες συνθήκες για να μπει μια τάξη σε αυτό το πεδίο. Πρώτα απ' όλα να αποφύγουμε νέα πρόστιμα. Να διαπραγματευτούμε την απομείωση αυτών που ήδη έχουν επιβληθεί και κυρίως να αποφύγουμε έναν ενδεχόμενο συμψηφισμό με τις νέες ενισχύσεις. Και πρέπει να πω ότι παρά τις δυσκολίες δεν τα πήγαμε άσχημα. Η περσινή χρονιά πήγε πολύ καλά στο επίπεδο των πληρωμών. Και τη φετινή χρονιά πάμε για ρεκόρ καταβολής ενισχύσεων, έχοντας πληρώσει ακόμα και εκκρεμότητες από το 2008. Συνολικά σε όλη την ελληνική ύπαιθρο θα δοθούν μέχρι τέλος του 16, μέχρι τέλος του μήνα, περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των αγροτών ενισχύσεις και χρωστούμενες ενισχύσεις από το 2008
και αυτές που αφορούν τη φετινή χρονιά. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, το 2016 καταβλήθηκαν άμεσες ενισχύσεις 250 εκατομμυρίων, πληρώθηκε η εξισωτική αποζημίωση 35 εκατομμυρίων, εξοφλήθηκαν τα αγροτοπεριβαλλοντικά προγράμματα ύψους 10 εκατομμυρίων, ενώ δόθηκαν σε νέους γεωργούς και συνδεδεμένες ενισχύσεις ύψους 3,5 εκατομμυρίων. Μέχρι τέλος του χρόνου θα καταβληθούν τουλάχιστον άλλα 245 εκατομμύρια ευρώ για την εξισωτική αποζημίωση. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά της πολιτικής μας. Γιατί το μεγάλο ζητούμενο είναι ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας και της Υπαίδρου. Προχωράμε στο σχεδιασμό αυτόν, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, κυρίως όμως με βασικότερο εργαλείο που έχουμε μπροστά μας να αξιοποιήσουμε και δουλεύουμε σκληρά γι' αυτό, το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Το πρόγραμμα αυτό έχει κοινοτική συμμετοχή ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται να κινητοποιήσει συνολικούς πόρους μέχρι το 2020 ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το 37% αυτών των πόρων θα το διαχειριστούν οι περιφέρειες, δείχνοντας έτσι έμπραχτα την πολιτική μας για την ενίσχυση του ρόλου, της αξίας, της σημασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των περιφερειών. Στην περιφέρεια Κρήτης εκχωρούνται συνολικά 74,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από τα 135 έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, προϋπολογισμού 270 εκατομμυρίων, έχουν ήδη πληρωθεί τα 125 εκατομμύρια. Η πληρωμή των υπολείπων συνεχίζεται με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017. Αυτή την ώρα είναι επίσης σε εξέλιξη προκηρύξεις μέτρων συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μερικά από τα μέτρα αυτά είναι πρώτον η πρόσκληση εγκατάστασης νέων αγροτών με στόχο την ένταξη 12.000 νέων αγροτών. Το συνολικό ποσό είναι ύψους 241 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό ενίσχυσης αναδικαιούχου αναμένεται από 17.000 μέχρι 22.000 ευρώ. Από αυτά τα 241 εκατομμύρια, αυτό που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Κρήτης είναι 23,5 εκατομμύρια. Δεύτερον, η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος LEADER, που περιλαμβάνει 49 επιμέρους προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό 307 εκατομμυρίων ευρώ. Στην περιφέρεια Κρήτης θα κατανεμηθούν 35 εκατομμύρια. Και ακόμα, η βιολογική γεωργία με προϋπολογισμό πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, η μεταποίηση και άλλα μέτρα με σημαντικό ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, δεκάδες μελέτες και τεχνικά έργα που αφορούν τη χρήση αρδευτικού νερού με φράγματα, λιμνοδεξαμενές και αρδευτικά δίκτυα προωθούνται για τη χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραλαμβάνω λοιπόν, η καλύτερη δυνατή εκπόνηση και υλοποίηση αυτού του προγράμματος μέχρι το 2020 είναι ένας μεγάλος στόχος που θα δώσει μια πραγματική πνοή σε έναν πραγματικά υποβαθμισμένο, πρέπει να παραδεχτούμε, τομέα της παραγωγής μας, τον πρωτογενή τομέα, που είναι και ο βασικός πυλώνας για την προοπτική της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε κάτι ειδικότερο για την Κρήτη. Διότι θεωρώ πως μεγάλο πλεονέκτημα της Κρήτης, πέρα φυσικά από την απαράμιλη φυσική ομορφιά αφού του τόπου,
που δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που δεν θα ήθελε να επισκεφθεί. Αλλά νομίζω ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα πρέπει να αξιοποιήσουμε. Είναι ότι εξαιτίας του κλίματος και της έφορης γης μπορούμε εδώ να παράγουμε εξαιρετικής ποιότητας, μοναδικά θα έλεγα, αγροτικά προϊόντα. Άρα, μεγάλο πλεονέκτημα, ειδικά η κριτική διατροφή. Προϊόντα δηλαδή που παράγονται μόνο εδώ, χάρη στις ειδικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και την πολυμορφία του φυσικού περιβάλλοντος. Και αυτά τα πλεονεκτήματα είναι που μπορούν να κάνουν τα κριτικά προϊόντα διαφορετικά και την κριτική διατροφή ένα πανίσχυρο συγκριτικό πλεονέκτημα για τον τόπο. Το όραμά μας λοιπόν είναι να εδραιώσουμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, να προωθήσουμε την κριτική διατροφή, πράγμα που σημαίνει προώθηση των ντόπιων ποικιλιών και των παραδοσιακών καλλιεργειών που είναι στενά συνδεδεμένες με την τοπική παράδοση και τον κριτικό πολιτισμό. Και βέβαια πράγμα που σημαίνει στήριξη της μικρής και μεσαίας οικογενειακής εκμετάλλευσης και ειδική προσπάθεια να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ήπεθρο στηρίζοντας την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων. Και βέβαια εξωστρέφεια, τόνωση των εξαγωγών, καλύτερη συνεταιριστική οργάνωση, σύνδεση με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός. Και μια παρένθεση εδώ. Η Κρήτη θα μπορούσε μόνο από μια σοβαρή αξιοποίηση της τουριστικής δυναμικής της, αν οι μεγάλες αυτές μονάδες και οι μικρότερες, αντί να παίρνουν εισαγόμενα προϊόντα και αντί πολλές φορές να προσφέρουν στους τουρίστες γεύματα με εισαγόμενα προϊόντα από άλλες χώρες, αν διαφήμιζαν ως συστατικό στοιχείο της πολυτέλειας των διακοπών εδώ στην Κρήτη τα τοπικά αγροτικά κριτικά προϊόντα, και αν καταφέρναμε αυτές τις μονάδες να τις συνδέσουμε με τους τοπικούς παραγωγούς, δεν θα χρειαζόταν καν να εξάγουμε προϊόντα έξω από την Κρήτη. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο σκεπτόμενοι προωθήσαμε και υλοποιούμε ήδη στην Κρήτη ένα πρόγραμμα προβολής της κριτικής διατροφής και προώθησης αγροτικών προϊόντων συνολικού προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης θα πρέπει το επόμενο διάστημα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συνδεθεί αυτό το πρόγραμμα της διαφήμισης δηλαδή της κριτικής διατροφής σε συνέργειες που θα αφορούν και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το Υπουργείο Τουρισμού. Επίσης υλοποιήθηκαν προγράμματα ενίσχυσης των ελαιοργικών φορέων της Κρήτης με ποσά πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν με λίγα λόγια δυνατότητες, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει σχέδιο, πόροι όχι αμέτρητοι αλλά υπάρχουν κάποιοι πόροι. Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε διασφαλίζοντας ότι οι αγρότες θα έχουν στήριξη και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι επενδύσεις στο πρωτογενή τομέα να πιάνουν πραγματικά τόπο. Γιατί κεντρικός μας στόχος δεν είναι άλλος από το να ξαναστήσουμε την ελληνική Ήπεθρο στα πόδια της και να κρατήσουμε την Κρήτη σε πρωταγωνιστική θέση, πρωτοποριακή θέση στο αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα της χώρας. Να αναφερθώ λοιπόν σε αυτό το τομέα, σε αυτό το σημείο και στην κατεξοχήν θα έλεγα παραγωγική δραστηριότητα της Κρήτης που είναι ο τουρισμός. Αντιλαμβανόμαστε τον τουρισμό ως ένα εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ζωή της χώρας. Και πρέπει να σας πω ότι φέτος πάσαμε ένα ακόμα ρεκόρ και η Κρήτη έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ρεκόρ. Είχαμε πάνω από 27 εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα μας. Στην Κρήτη είχαμε 10% αύξηση στις αφίξεις, που είναι μια σημαντική επιτυχία. Τα εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε καλοκαίρι για να χαρούν
τη φυσική ομορφιά του τόπου μας αποτελούν μια ισχυρότατη κινητήρια δύναμη για την οικονομία μας, και αυτό φυσικά ισχύει και για την Κρήτη. Στη δική μας αντίληψη όμως, ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι μια κλειστή δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα ξεκομμένη από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο σκοπός είναι τα ωφέλη του τουρισμού να διαχέονται όσο το δυνατόν περισσότερο στην τοπική οικονομία και να παράγουν θέσεις αξιοπρεπούς εργασίας, να αλληλοσυνδέονται με τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες αντί να τις εκτοπίζουν. Θέλουμε ο τουρισμός να αξιοποιεί την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος χωρίς να επιδρά πάνω της και χωρίς να την αλλοιώνει και να την καταστρέφει. Και γι' αυτό το λόγο μας ενδιαφέρει η αειφορία στο τουριστικό προϊόν, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και φυσικά η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό λοιπόν επιχειρούμε να το διασφαλίσουμε μέσα από επιχειρηματικά προγράμματα ανταγωνιστικότητας, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, όπως αυτό για την ίδρυση, λειτουργία και υποστήριξη μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, πρόγραμμα με προϋπολογισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα, φροντίζουμε για την έναρξη προγραμμάτων μέσω των οποίων οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν το φυσικό και πολιτιστικό τους απόθεμα, το φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα του τόπου τους και την ταυτόχρονη ανάδειξη των ιστορικών δημόσιων κτηρίων τους. Και μιας και μιλώντας για κτίρια, να αναφερθώ και στις υποδομές, στο κομμάτι των υποδομών. Ξέρετε, το ζητούμενο για έναν τόπο δεν είναι μόνο η παραγωγή. Είναι και όλες εκείνες οι συνθήκες που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Τη μεταφορά των ανθρώπων και των προϊόντων, καθώς και τον εξυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών. Και πιστεύω ότι πράγματι ήρθε η ώρα, μετά από πολλά χρόνια εξαγγελιών, άγωνων, ένα μεγάλο έργο, ένα μεγάλο κεντρικό αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη να μπει σε πραγματική τροχιά υλοποίησης. Και αναφέρομαι στον βόρειο οδικό άξονα. Στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Είπα σήμερα το πρωί στον Περιφερειάρχη ότι ένας από τους βασικούς στόχους της κυβέρνησής μας είναι αυτό το έργο να έχει ξεκινήσει, να έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία το αργότερο στο τέλος 17, αρχές του 18, να έχει ξεκινήσει μέσα στο 18 και φυσικά πριν από το τέλος της τετραετίας και τις εκλογές του 19, και αν είμαστε καλά να το εγγενιάσουμε εμείς ως η επόμενη κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας. Δεσμευτήκαμε ότι το έργο αυτό θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί όπως πρέπει. Έργο λειτουργικό, με σύγχρονες προδιαγραφές ευρωπαϊκού αυτοκινητόδρομου, με λυμένο το τεράστιο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Ξέρετε πολύ καλά πόσο έχει ταλαιπωρηθεί ο κρητικός λαός και οι τουρίστες με δυστυχήματα που δυστυχώς γίνονται κάθε χρόνο. Έργο ικανό να αντιμετωπίσει το ζήτημα των μεταφορών ανθρώπων και προϊόντων από το ανατολικό στο δυτικό άκρο του νησιού. Για το θέμα αυτό πρέπει να σας ενημερώσω, υπήρξε ειδική συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και τις Επενδύσεις. Και προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ήδη, πρέπει να σας πω, έχει επέλθει η προφορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου, ενώ ταυτόχρονα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προωθούν ταχύτατα την στρατηγική μελέτη. Σας λέω λοιπόν ρητά ότι η πολιτική δέσμευση αυτής της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει το έργο και θα προχωρήσει
αυτή η κορυφαία επένδυση υποδομής στην Κρήτη. Αλλά ταυτόχρονα θα προχωρήσουν μελέτες και έργα για την αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου του νησιού, διότι δεν είναι μόνο ΒΟΑΚ. Παράλληλα, το δεύτερο μεγάλο σχέδιό μας, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι του παζλ που είναι το όραμά μας για την Κρήτη και τι θέλουμε να αφήσει η κυβέρνηση της αριστεράς στην Κρήτη, στο νησί, είναι ένα άλλο μεγάλο έργο υποδομής, ιδιαίτερα σημαντικό, εγώ θα έλεγα όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για ολόκληρη την Ελλάδα, που είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Μεσογείου. Και η κατασκευή και η λειτουργία του θα πολλαπλασιάσει τον αριθμό των αφίξεων και θα δώσει μια ισχυρή αναπτυξιακή όθηση στο νησί. Και αυτό το έργο έχει απασχολήσει για πάρα πολύ καιρό την τοπική κοινωνία με αλλεπάλληλες αναβολές και καθυστερήσεις και έχει δημιουργηθεί βεβαίως και μια, θα έλεγα όχι μη εύλογη, δυσπιστία για το αν εν τέλει αυτό το έργο θα προχωρήσει. Έχω λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι το έργο προχωρά. Η δημοπράτηση του έργου έγινε κανονικά. Έχει γίνει το πρώτο στάδιο της δημοπράτησης. Είναι ακόμα δύο στάδια μέχρι το Μάρτιο. Σε λίγους μήνες λοιπόν θα είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα γρήγορα βήματα. Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μάλλον με συγχωρείτε τώρα τα δίκτυα πήγαν αλλού, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αρμόδιους φορείς εξετάζει δυνατότητες αναβάθμισης του υφιστάμενου αεροδρομίου του Ηρακλείου, του Νίκος Καζαντζάκης, για όσο διάστημα υπολογίζουμε ότι θα είναι 4-5 χρόνια, για όσο διάστημα αυτό θα λειτουργεί πριν αντικατασταθεί από το νέο μεγάλο αεροδρόμιο. Και βέβαια, μιας και μιλάμε για υποδομές, να πω κάτι που είπα σήμερα στο Δήμαρχο όταν μου έθεσε το θέμα της αντικατάστασης του δικτύου ίδρευσης του Ηρακλείου. Ένα εξίσου εξαιρετικά σημαντικό έργο υποδομών για την πόλη του Ηρακλείου. Καθώς είναι μια υπόθεση που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών του Ηρακλείου, την ποιότητα ζωής τους, αλλά και τον σεβασμό στους φυσικούς πόρους που επιβάλλει τον περιορισμό των διαρροών νερού. Το έργο αυτό, που είναι στο μεγαλύτερο μέρος του υπερόριμο για υλοποίηση, αξιολογείται ήδη έτσι ώστε να προχωρήσει η ένταξή του στα ΕΣΠΑ, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης επεξεργάζεται το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα που εκτός από το ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει πόρους από το πρόγραμμα επενδύσεων και μόχλευση από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Και βέβαια, άθελά μου, ανέκοψα την εξαγγελία αυτού του έργου, διότι τη μέρα που ήταν έτοιμος ο Γιώργος Σωσταθάκης να το εξαγγείλει ως Υπουργός Ανάπτυξης, έκανα τον ασχηματισμό. Και τώρα μπορεί να εξαγγείλει κανέναν αγωγό, κανένα καλώδιο εδώ στην Κρήτη, αλλά το έργο αυτό θα προχωρήσει. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες. Και τέλος, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, ένα ακόμα σημαντικό έργο που αφορά το δημόσιο, την ποιότητα ζωής, το δημόσιο χώρο της πόλης του Ηρακλείου, είναι η παραχώρηση της χερσαίας ζώνης του λιμανιού στο Δήμο του Ηρακλείου, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η ανάπλασή του και η απόδοσή του στην τοπική κοινωνία. Και γι' αυτό το έργο με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες και πολύ σύντομα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Θα ήθελα, φίλες και φίλοι, Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισσες, να κλείσω την ομιλία μου αναφερόμενος σε δύο πάρα πολύ κομβικά για μας μέτωπα. Το μέτωπο της υγείας και το μέτωπο της παιδείας. Και να σας πω δύο λόγια για το τι δουλειά γίνεται εκεί, τι μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε, τα ξέρετε άλλωστε, αλλά και το πόσο σημαντική προσπάθεια καταβάλλεται
Διότι φοβάμαι πως αν δεν τα πω εγώ, δύσκολα θα τα ακούσετε. Θα τα δείτε όμως και τα βλέπετε και τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Διότι σε αντίθεση με τα παπαγαλάκια της διαπλοκής υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να κρυφτούν. Διότι κάθε ελληνική οικογένεια έχει παιδιά στα σχολιά και βεβαίως κάθε ελληνική οικογένεια έχει την ανάγκη των δημόσιων νοσοκομείων. Εκτός από τις πολύ πλούσιες οικογένειες που πηγαίνουν στα ιδιωτικά. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια λοιπόν για τον τομέα της υγείας εδώ. Τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Βενιζέλιο, το Βενιζέλιο. Και για τα δύο νοσοκομεία έχει συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο. Η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης προχωρά στην κατάστρωση του χάρτη υγείας με στόχο την επιστημονική καταγραφή των δεδομένων υγείας στην Κρήτη, έτσι ώστε ο προγραμματισμός της κάθε φορά να γίνεται με γνώμονα τα επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς στη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, 25 τοπικές μονάδες υγείας θα λειτουργήσουν ανά την Κρήτη με σκοπό την άρτια και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε όλο το νησί, αμβλύνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία. Στόχος είναι η τόσο αναγκαία αυτή δομή να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά κυρίως να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων. Σε ό,τι όμως αφορά τα νοσοκομεία, ένα πρώτο και σημαντικό βήμα, που βεβαίως λιδωρήθηκε από πολλούς, αλλά ένα σημαντικό βήμα γιατί εξοικονόμησε πόρους και αποκατέστησε το πλαίσιο εργασίας για εκατοντάδες ανθρώπους, ήταν η μετάβαση από τις εργολαβίες στις ατομικές συμβάσεις εργαζομένων στα νοσοκομεία. Τα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Πανεπιστημιακό και το Βενιζέλιο, έχουν συνάψει από την 1η Αυγούστου ατομικές συμβάσεις έργου για την καθαριότητα και από την 1η Σεπτεμβρίου ατομικές συμβάσεις για την διανομή των γευμάτων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η σύναψη ατομικών συμβάσεων και για τη φύλαξη των νοσοκομείων. Οι συμβάσεις αυτές κατοχυρώνουν συνολικά 209 εργαζόμενους έως το τέλος του 2017. Και σε πείσμα των ιεροκήρυκων της εργολαβίας πρέπει να σας πω ότι η δική μας πολιτική εξοικονομεί 18% σε σχέση με τις προηγούμενες συμβάσεις με τους εργολάβους. Και πρόκειται για ποσό το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι θα διοχετευθεί στην παραπέρα αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα εντός του 2016 για την κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων σε όλες τις κατηγορίες του προσωπικού. Μετά από 18 ολόκληρα χρόνια ξεκίνησαν διορισμοί σε διοικητικό προσωπικό και αναμένεται να ολοκληρωθούν όλοι οι διορισμοί 35 ατόμων μόνιμου προσωπικού από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ το 1998. Από τους επιτυχόντες του 1998. Αυτό υλοποιούμε τώρα. Ολοκληρώνονται έτσι, επίσης μάλλον ολοκληρώνονται οι προκηρύξεις 23 μόνιμων θέσεων για γιατρούς κλάδων ΕΣΥ. Ήδη διορίστηκαν από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 16 άτομα για το νοσηλευτικό προσωπικό. Συνολικά και μέσα στον τελευταίο χρόνο και τα δύο νοσοκομεία ενισχύθηκαν με συνολικά 422 εργαζόμενους. Έχει δοθεί βαρύτητα στη μείωση του χρόνου αναμονής του πολίτη στα γκισέ των νοσοκομείων και έχουν μειωθεί, δυστυχώς δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν μειωθεί οι ουρές στις διοικητικές υπηρεσίες. Προχωρά η πιστοποίηση υπηρεσιών στο γραφείο κίνησης ασθενών
τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και το τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και θέλω να σας πω ότι πέρα από τις υπόλοιπες επιμέρους δραστηριότητες, βασικός μας στόχος είναι ο εξορθολογισμός των προμηθειών των νοσοκομείων με υιοθέτηση εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας, με εφαρμογή διαδικασιών μέσα από ηλεκτρονικά συστήματα, ώστε αυτό που τα προηγούμενα χρόνια τα μέσα ενημέρωσης αποκαλούσαν πάρτι στην υγεία και μάλιστα χωρίς να υδρώνει το αυτή κανενός, να τελειώσει επιτέλους, να λάβει τέλος. Και βέβαια επειδή ορισμένοι θίγονται από αυτό, ορισμένοι που είχαν βολευτεί από αυτό το πάρτι και ορισμένοι οι οποίοι ήταν οι ευνοούμενοι αυτών που έβαζαν μουσική στο πάρτι, τον DJ υπουργών, με το κελπνό και με διάφορα άλλα σχήματα όπου είχαν για να χρηματοδοτούν τα μέσα ενημέρωσης, τώρα αρχίζουν και δυσαρεστούνται. Τώρα που αυτή η κυβέρνηση, παρά τις τρομακτικές δημοσιονομικές δυσκολίες, έχει καταφέρει πρώτον να θεσμοθετήσει ότι κανένα συμπολίτης μας, ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, θα μπορεί να πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία και να έχει δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Και αυτό αφορά σε 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση προχωρά για πρώτη φορά σε διορισμούς και μάλιστα τη στιγμή που προχωράμε αξιοποιώντας ό,τι δυνατότητα έχουμε και στην προκήρυξη 5.000 θέσεων, 4.000 θέσεων που αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό και 1.000 γιατρών, πέρα από τους διορισμούς που μας επιτρέπει το πλαίσιο της συμφωνίας να κάνουμε στον χώρο της υγείας, 5.000 θέσεις, η προκήρυξή τους άμεσα μέχρι τέλος του χρόνου και μέχρι το Φλεβάρι θα είναι στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας. Σε αυτή την κυβέρνηση έρχονται ορισμένοι, βολεμένοι, οι μέτεροι, να κουνήσουν το δάχτυλο. Εγώ λοιπόν θα σας πω ένα πράγμα. Πρέπει ως κριτικοί να είστε περήφανοι που δυο κριτικόπουλα κρατάνε το τιμόνι της υγείας και κάνουν έργο και δεν σταματάνε πουθενά, ούτε σε απειλές, ούτε σε τρομοκρατία, σε αντίξωες συνθήκες, και θα καταφέρουμε να αφήσουμε έργο σημαντικό στον χώρο της υγείας. Έργο ορατό σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα. Και να κλείσω και με δύο λόγια για τον τομέα της παιδείας. Φέτος για πρώτη φορά, όπως και σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι και εδώ στην Κρήτη, τα σχολεία μας άνοιξαν όλα με δασκάλους και βιβλία. Είτε αυτά τα σχολιά ήταν σε ορεινά χωριά της Κρήτης, είτε στη Γάβδο, άνοιξαν κανονικά και από την πρώτη μέρα του σχολικού έτους. Και θα μου πείτε, εντάξει, και γιατί αυτό είναι κάτι σημαντικό. Προσέξτε, είναι δείγματα επιστροφής στην κανονικότητα. Και για αυτά τα δείγματα χρειάστηκε εκατοντάδες άνθρωποι να δουλεύουν για μήνες. Και στο κάτω-κάτω να το πω κι εγώ αλλιώς, αφού είναι τόσο απλό και αυτονόητο, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν το είχαν καταφέρει μέχρι τώρα. Φέτος λοιπόν έγινε κάτι που έχει να γίνει στη χώρα όχι 5 χρόνια και 7 τα χρόνια των μνημονίων. Έχει να γίνει 30 ολόκληρα χρόνια. Να ανοίξει και το πιο απομακρυσμένο σχολείο με βιβλία και καθηγητές και δασκάλους. Επίσης φέτος όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τετραθέσια και πάνω λειτουργούν με τον νέο τύπο ολοήμερου σχολείου, με πλήρες πρόγραμμα και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, πράγμα που για πολλά σχολεία έχει επίσης να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Επιμελητήριο Ηρακλείου, ξεκινά ένα πιλωτικό πρόγραμμα μαθητείας για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, το οποίο έχει όλες τις προϋποθέσεις για απόλυτη επιτυχία και το οποίο πιστεύουμε ότι θα αλλάξει ριζικά το τοπίο της τεχνικής εκπαίδευσης στην Κρήτη. Και θέλω να σας πω
ότι το μεγάλο μας όραμα, η μεγάλη μας μεταρρύθμιση στον χώρο της παιδείας είναι αυτή που σχεδιάζει τώρα ο Υπουργός με το επιτελείο του. Μια μεταρρύθμιση με στόχο την ριζική αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Με στόχο το σχολείο να ξαναγίνει το βασικό κύτταρο και όχι εξεταστικό κέντρο. Με στόχο το κέντρο βάρους να επιστρέψει στο δημόσιο σχολείο και όχι στα φροντιστήρια. Ο διάλογος που διεξάγεται θα καταλήξει μέχρι το καλοκαίρι, όπου θα έρθει έτοιμο σχέδιο μεταρρυθμιστικό στη Βουλή και τα παιδιά τα οποία θα πάνε από την επόμενη χρονιά στο Λύκειο θα έχουν την εικόνα ενός νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Φίλες και φίλοι, γνωρίζουμε, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι παρά τα σημαντικά βήματα τα οποία σας περιέγραψα και τα οποία φυσικά δεν ακούτε συχνά στα συνήθως καταστροφολογικά μέσα ενημέρωσης, είναι βήματα που γίνονται πολλές φορές σε συνθήκες εξαιρετικά αντίξουες και υπό μία έννοια με συγκρούσεις και με μάχες, και άρα βήματα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έως και ηρωικά. Όμως έχουμε πλήρη επίγνωση ότι τα προβλήματα παραμένουν και είναι μεγάλα. Και τα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά με συνεργασία, θέλω να πιστεύω, στενή και ουσιαστική με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους δήμους, την περιφέρεια και κυρίως με τους εργαζόμενους και τους απλούς πολίτες που αγωνιούν. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι πιο κοινά αποδεκτό ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες όπως η υγεία και η παιδεία θα έχουν κατακτήσει επιτέλους στον τόπο μας ένα σταθερό και μόνιμο επίπεδο ποιότητας όπως αξίζει στην περιφέρεια μιας κανονικής ευρωπαϊκής χώρας. Θέλω λοιπόν κλείνοντας να σας πω ότι έχουμε επίγνωση του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Κατανοούμε τα προβλήματα και εργαζόμαστε καθημερινά με μοναδικό στόχο την υπέρβαση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η Ελλάδα δυστυχώς για πολλές δεκαετίες ταλαιπωρήθηκε από πολιτικές που εν τέλει την οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού. Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών ήταν η χρεοκοπία της χώρας και εν τέλει τα μνημόνια που οδήγησαν στην κοινωνική λαϊλασία. Καταστροφική πενταετία 2010-2014. Αλλά σκεφτείτε λίγο πριν φτάσουμε στα μνημόνια, πριν φτάσουμε στη χρεοκοπία. Υπήρξαν πολιτικές ευθύνες που μας οδήγησαν εκεί. Η κακοδιαχείριση, η διαφθορά, η διαπλοκή, το στρεβλό παραγωγικό μοντέλο και η κακή νοοτροπία και μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού που δεν εναντιώθηκε σε αυτά. Είχαμε τη δυνατότητα να τα κουβεντιάσουμε σήμερα αυτά με ειλικρίνεια, με παραγωγικούς φορείς και αγρότες για την εποχή που το βασικό σύνθημα ήταν όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά, που οι καταλογισμοί στην Κρήτη φτάνανε μέχρι και τη στερεά Ελλάδα, για την εποχή όπου δεν ίδρωνε κανενός το αυτί από την σύνδεση, την αποσύνδεση μάλλον των επιδοτήσεων από την παραγωγή. Δεν είχε σημασία να παράγεις, αρκεί να δηλώνεις για να παίρνεις επιδοτήσεις. Όλα αυτά, καθώς και η ανοχή σε ένα πελατειακό κράτος, η ανοχή στο τρίγωνο της διαπλοκής ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα, στις τράπεζες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά οδήγησαν στη χρεοκοπία, σε συνθήκες χρεοκοπίας. Και φυσικά οι ίδιες μοιραίες και άβουλες κυβερνήσεις, το μοιραίο και άβουλο πολιτικό σύστημα που τα δημιούργησε όλα αυτά, που μας οδήγησε σε μια ανάπτυξη χωρίς το προϊόν της να το απολαμβάνει στοιχειωδώς η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτοί που μας οδήγησαν σε αυτά
στο χείλος του γκρεμού και στη χρεοκοπία πήραν και τις μοιραίες αποφάσεις και τα αποδεχτήκανε όλα στο όνομα της σωτηρίας της χώρας από την υπερχρέωση. Και αυτοί που στο όνομα της σωτηρίας από την υπερχρέωση οδήγησαν το χρέος από το 120 στο 187% του ΑΕΠ και για 5 χρόνια λέγανε δεν υπάρχει πρόβλημα χρέους, αρκεί να μας δώσει η κυρία Μέρκελ ένα πιστοποιητικό βιωσιμότητας. Αυτή ήταν η πολιτική ηγεσία. Αυτή η πολιτική ηγεσία που και τώρα συνασπίζεται και μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν καταφέρατε εσείς να συμμαζέψετε τα ασημάζευτα που αφήσαμε εμείς εδώ και 40 χρόνια. Αυτό μας λένε. Θέλω λοιπόν εγώ να σας πω ένα πράγμα. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή τη μάχη, έχουμε μπει πολλές φορές με μεγάλη αισιοδοξία, μεγαλύτερη από όσο θα έπρεπε. Πράγματι, να μας το καταλογίσετε αυτό. Αλλά έχουμε μπει με εντιμότητα, με αποφασιστικότητα, με πίστη στις δυνάμεις μας, να εργαστούμε σκληρά για να τα καταφέρουμε. Και όσο βλέπουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού αναγνωρίζει ότι και τα μάτια μας και τα χέρια μας είναι καθαρά και ότι δουλεύουμε με στόχο να βγάλουμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας από την κρίση, θα προχωράμε μπροστά. Δεν θα κάνουμε πίσω. Θα προχωρήσουμε μπροστά μέχρι να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Θέλω λοιπόν να σας υποσχεθώ ότι όχι μόνο γιατί το οφείλω, αλλά γιατί με γεμίζετε με αισιοδοξία, με πίστη και αυτοπεποίθηση. Θα ξανάρθω σύντομα στον τόπο σας, στην Κρήτη. Θα με βλέπετε πιο συχνά. Γιατί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και θα δουλέψουμε για τις τεράστιες δυνατότητες που έχει το νησί, για τους ανθρώπους αυτού του τόπου, για τη θέση του πρωτοπόρου σε μια παραγωγική Ελλάδα, μια Ελλάδα της ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας. Θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλούς αγώνες και καλές γιορτές να έχετε. Καλή δύναμη. Γεια σας. Η ώρα είναι 10 και 10. Παρακολουθήσουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού από την